Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται εδώ τον κύριο Μίμη Αντουλάκη θα τον βλέπουμε μόνο όταν βγάζει κανένα βιβλίο. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αντουλάκη. Αλέγκρα το καινούριο βιβλίο, έτσι. Έχουμε το εξώφυλλο να το δείξουμε ή θα το δείξω εγώ. Και το εξώφυλλο και φωτογραφίες σας έχω στείλει. Τι ωραία. Τι ωραία κάνει αυτή. Μην γελάς διότι είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Ποιο η φωτογραφία. Οφείλω να σου πω. Δηλαδή εννοώ το πρόσωπό της. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι, έχεις ακουστά εσύ που είσαι ιστορικός. Mm. Την Ταλιάνα, τον Κούρα που ήταν πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Μάλιστα βέβαια. Δεν έχει υπάρξει ωραιότερη γυναίκα στην ελληνική ιστορία. Αυτή και του Κιαμίλμπη της Κορίνθου, της Ακροκορίνθου, του Πασά. Αυτές ήταν οι δύο ωραιότερες γυναίκες. Την Ταλιάνα, ηρωική γυναίκα, συγκλονιστή γυναίκα, δαιμονική. Αυτή καταδίκασε σε θάνατο τον Ανδρούτσο. Τον Ανδρούτσο και τον ναι. Ήταν άπλιστη, φορούσε διάδειγμα. Βλέπουμε. Όχι, δεν μου έφερε. Ταιριάζει, έψαχνα να βρω αυτά τα μάτια, αυτή την έκφραση. Αυτή η γυναίκα λοιπόν συνθέτει την Ταλιάνα τον Κούρα, έτσι, μετά παντρεύει τον Κριεζώτη πάνω στην Ακρόπολη. Συνθέτει μια τρισέγγονη του Μπάιρον, την Αλέγκρα, έτσι, μια κόρη της Αλέγκρα, την Μπιάνκα, την Εσμέ Σουλτάνα στον ερωτισμό, που παίζει μέσα στο βιβλίο, αυτό που έτσι λέει. Είναι μια σύνθεση πολλών γυναικών. Γιατί, Γιώργη, πρόσεξε. Κάτσε, σε κοιτάω στραβά, γιατί εσύ στην ιστορία του 21 είναι η ιστορία των μεγάλων ανδρών. Όπως γενικά η ιστορία είναι των μεγάλων ανδρών. Σκεφτήκατε ποτέ πόσες γυναίκες υπήρχαν και παίξαν καταλυτικό ρόλο? Ή πόσες γυναίκες, Γιώργη, πήγανε στα σκλαβοπάζαρα? Δηλαδή, οι μεσολογγίτισες, τις αναζήτησε κανείς ποτέ που πήγανε, που βρέθηκαν, ποιος τις πήρε, αν έκαναν παιδιά? Κάτι προσπαθούσαν να ξαγοράσουν μερικές από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν κάτι στα αρχεία του κράτους, κάτι φοβερές επιστολές που προσπαθούσαν από εδώ και από εκεί, στη Θεσσαλονίκη, στη Σμύρνη, παντού. Εγώ λοιπόν τα ψάξα και τα βρήκα αυτά. Ή ας πούμε ένας Μαλτέζος καπετάνιος θα πάρει μία. Ένας από τη Σαρδινία στο πλήρωμα θα πάρει μια, γιατί ο Ιμπραήμ χρησιμοποιούσε πλοία τέτοια. Ή μια γυναίκα που λέμε τώρα, εγώ έψανα τη γυναίκα του Μάγερ που ήταν στο Μεσολόγγι που έβγαζε τα χρονικά. Το ξέρεις τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Η οποία ήταν από την οικογένεια Ιγκλέση, μεγάλη οικογένεια. Αλτάνα Ιγκλέση. Η ιστορία θεωρεί ότι σκοτώθηκε και αυτή και οι δύο κόρες της. Εγώ αποδεικνύω το αντίθετο. Θα δείτε τη μοίρα των γυναικών. Πες μας για το βιβλίο αυτό. Κοίταξε να δεις. Να πούμε, γιατί τώρα από αυτά που ακούνε, σαν να σου λες την ιστορία του 21 είναι το βιβλίο. Όχι, είναι αυτό το πράγμα. Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα. Αυτό λέω. Είναι μια μαγική ατμόσφαιρα, Γιώργο. Τι είναι αυτό το βιβλίο, πες μας. Πώς θα δεις. Είχα ένα παλιό τάμα μέσα μου. Οι φιλέλληνες του 21, οι εθελοντές που πέσανε στην Ελλάδα και οι απόγονοί τους. Είχε συμβεί ένα περιστατικό, το λέω στην αρχή του βιβλίου. Στη δικτατορία, στα 150 χρόνια της Επανάστασης, η Χούντα ήθελε να κάνει μια φιέστα φιλελληνική. Και θα καλούσε τους απαγόνους, Μιλόρδος, Λόρδος, ναι, μεγάλα ονόματα, για να κάνει κάτι, να δείξει ότι έχει νομοποίηση διεθνή. Μια ομάδα φοιτητών τότε, κάναμε μια ενέργεια στο Σεν Πολ, στον Άγιο Παύλο, εκεί θα γινόταν το Τρισάγιο. Καμιά φορά ο παπάς με βλέπει που πάω και προσκυνώ, ναι, μου κάνω το σταυρό μου στο Άστινγκς, εκεί είναι ενσωματωμένη η καρδιά του Άστινγκς. Mm-hmm. Ο Άστινγκς ήταν ο πλοίαρχος του Καρτερία. Του πλοίου, ηρωικός που έπεσε για την ανεξαρτησία των Ελλήνων, ναι, ο πλοίαρχος Άστινγκς. Λοιπόν, με βλέπει και ο παπάς, κάθομαι και κάνω το σταυρό μου ορθόδοξα σε μια αγγλικανική εκκλησία. Και κάνει και αυτό το σταυρό του, αφού σε βλέπει. Ναι, και μετά ακούω το αρμόνιο τα απογέματα, πάω και σου λέει: μα τι δουλειά έχει αυτός τώρα σε εμάς εδώ? Ναι. Εκεί λοιπόν κάναμε εμείς μια ενέργεια. Βάλαμε ένα μαγνητόφωνο στα 150 χρόνια της Επανάστασης που λέγαμε: οι φιλέλληνες έπεσαν για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Τέλος πάντων, μια αντιστασιακή ενέργεια. Ναι. Ήπια τρομοκρατία, α το πούμε έτσι. Μέσα μου τότε καρφώθηκε η ιδέα των φιλελλήνων εθελοντών να βρω του απογόνου του. Mm-hmm. Και έτσι, α πούμε, χρόνια το είχα στο μυαλό μου, πάντα με συγκινούσε το θέμα. Είχαμε και στον 19ο αιώνα, όπω ξέρει Δημήτρη, στην Κρήτη, είχαμε επίση ένα εθελοντικό φιλελληνικό κίνημα Γαριβαλδίνων. Άλλη σημασία τώρα αυτό. Και έψαχνα, Γιώργη, σιγά σιγά. Ποιοι είναι οι απογόνοι του Μπάιρον? Βρήκα 28 απογόνου. Ποιοι αξίζουν από αυτού? Δεν άξιζε κανεί από αυτού. Μόνο από την Αλέγκρα, μια κόρη που έκανε με την Κλέρ Κλέρμοντ αυτό, στην οποία με μια ανακαλύπτω εγώ πρώτη φορά παγκόσμια είδηση, ότι αυτή η κόρη του δεν πέθανε ποτέ. Δεν πέθανε δηλαδή τότε 5,5 χρονών που λέγανε. Ήταν μια συνωμοσία του Μπάιρον για να ξεφορτωθεί την Κλέρ Κλέρμοντ. Σου λέει μετά το Μεσολόγγι θα την πάρω και θα πάμε στην Αμερική.
Έλα όμως πέθανε στο Μεσολόγγι. Από εκεί έχω άξιους απογόνους. Μια Ιταλοαμερικανίδα μεγάλη που ήταν και στην όπερα τη Γιάννη. Και έκανε έρευνα κανονική. Όλα. Πάρτε του ένα-ένα. Του Φίνλεϊ. Ποιοι έχουν απομείνει από του Φίνλεϊ σήμερα που ζουν, του μεγάλου Φιλέλληνα που έγραψε την ιστορία. Του Κόρντον. Ένα-ένα όλους τους Φιλέλληνες. Αλλά εκεί που είναι το δραματικό, που ούτε το περίμενα ποτέ μου, είναι που λέω ποιος είναι ο πρώτος νεκρός στην Ακρόπολη στην πολιορκία του 1822. Στην πολιορκία της Ακρόπολης του 1822, 18 Απριλίου Γιώργη του 1822, ο πρώτος νεκρός είναι Στράλεντορφ από τη Βιτεβέργια, τέλος πάντων. Ναι. Ξέρετε ότι ο φιλελληνισμός ξεκίνησε από τη Γερμανία, έτσι. Βεβαίως. Υπήρξε μαζικός καθολικός φιλελληνισμός στους Γερμανούς, Γερμανική λεγιώνα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Η πρώτη φιλελληνική στάση. Φαίνεται τρελό αυτό, ναι. Ναι. Ο μαζικός φιλελληνισμός πριν έρθουν οι Εγγλέζοι, Μπάιρον και λοιπά, οι λίγοι αυτοί, αλλά σημαντικοί. Ήταν μαζικοί. Ήρθαν να πολεμήσουν. Ήρθαν να πολεμήσουν και πέσανε εδώ. Στον Ναύπλιο και εδώ και εκεί και δεν μιλούσαν και ελληνικά. Αφανίστηκε όλη η γερμανική λεγιώνα. Στη μάχη του Πέντα οι πιο πολλοί πέσανε ήταν οι Γερμανοί. Έπρεπε επόμενα. Τι απόγεινε ο Στράλεντορφ. Προσέξτε τώρα, παιδιά, γιατί είναι κάτι συγκλονιστικό. Ζει ο άνθρωπο, δηλαδή αυτό που θα σα πω τώρα. Ένας πιτσιρικάς το 1944, μόλις τελειώσει ένα επαγγελματικό λύκειο στο Ανόβερο, το στείλανε για να πάει στην στρατιά της Αφρικής, αλλά έπαθε μια σχολιδή του κάτι εδώ και ξέμεινε στην Αθήνα. Και τον βάλανε φρουρό στη Βέρμαχτ, στην Ακρόπολη, στον Ιερό Βράχο. Ο δυσέγγονος του πρώτου νεκρού στην πολιορκία του 1922 ήταν Γερμανός στρατιώτης που φύλαγε την Ακρόπολη. Το φαντάζεστε αυτό, προσέξτε. Το παιδί αυτό ακούει το Στατμίλερ. Τον μέγα μεταφραστή των ελληνικών, ελληνολόγο κλπ. Που βγάζει λόγο σε αλσατούς φαντάρους που θα τους στέλνανε στο μέτωπο, που λέει εδώ εμείς οι Γερμανοί αγωνιστήκαμε για την παλιγενεσία του ελληνικού έθνους, που είναι η απαρχή για την παλιγενεσία του γερμανικού, και ο Χίτλερ είμαστε οι καλύτεροι Έλληνες αφοσιωμένοι στον ελληνικό κλασικό πολιτισμό. Τα λέγανε αυτά, ο Χίτλερ. Ναι. Και λέει εδώ, και δείχνει προς μια πλευρά, εδώ έπεσε ο πρώτος νεκρός της Ακρόπολης, ο Στράλεντορφ, και ο δεύτερος. Ο Τάδε, ναι. Το παιδί ακούει, Στράλεντορφ, είναι από τη γιαγιά του το όνομα. Σου λέει ο προπάπος μου. Ο προπάπος μου. Τρελαίνεται, ρωτάει το Βέντε, ένα. Ήταν ο Βαλτχάιμ, ξέρει, ήταν εδώ. Ήταν ο Βαλτχάιμ, ήταν στην Κεστάπο, στα πληροφοριών κλπ. Είχε ένα Βέντε που ήταν εδώ στη γερμανική σχολή και του λέει εσύ, για παίρνω τώρα να διαβάσω την ιστορία τη Ακρόπολη, τάχα κλπ. Και παίρνει το παιδί του Ροζένστελ, ενό άλλου Φιλέλληνα Γερμανού και διαβάζει και τρελαίνεται. Το παιδί αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, ζει σαν υπνοβάτη, ζόμπιο, μετά που διακούει αυτή την ιστορία του παππούς του. Έπεσε εδώ, στην Ακρόπολη, αυτός ήρθε κατακτητής στην Ακρόπολη, τα παίρνει. Και όχι μόνο αυτό, το στέλνουν μετάθεση στη Λιβαδιά. Δεν το θέλουν τα SS, δεν θέλανε φαντάρους, άσε, το στείλανε στην Άμφισσα. Από την Άμφισσα ήρθε επικουρική δύναμη στο Δίστομο. Στο Ολοκαύτωμα. Στη σφαγή. Στη σφαγή. Έχω οι ενδείξεις όλες και ο ίδιος λέει και επιβεβαίνει. Ο ίδιος. Έχουμε πράγματι την ιστορία δύο-τριών παιδιών Γερμανών που μπήκαν στα σπίτια, όπως αυτός, πυροβόλησε ένα βαρελάκι κρασί, πυροβόλησε μια γίδα και μια προβατίνα για να τρέχουν τα αίματα στην πόρτα, ναι, με τα αίματα και βγαίνει έξω. Έσωσε 13 ανθρώπους που κατέβηκαν στο κελάρι. Είναι 99% αυτός. Ναι, αυτός. Οι άλλες ιστορίες, για φαντάσου τώρα. Αυτή είναι η μαγική εικόνα του βιβλίου. Αυτό είναι, λοιπόν είναι το βιβλίο, αυτό έχει τέτοιες ιστορίες μέσα. Κοιτάξτε, οι απόγονοι όλων αυτών, αυτό είναι πραγματικό τρόπο σας λέω, βρίσκεται σε εξέλιξη μια φιλελληνική κίνηση, νέα φιλελληνική κίνηση, η μαύρη του Μπάιρον. Γιατί είναι η μαύρη του Μπάιρον? Δεν σε βλέπω να τα συνδέεις αυτά με την κρίση τη σημερινή. Τη σημερινή, αυτό είναι, προσέξτε. Πάλι δεν είμαστε στο ίδιο σημείο. Δηλαδή μπορείτε να πείτε ότι έχουμε τρόικα, έχουμε δανειστές. Θα ξανακερδίσουμε το κέφι για ζωή. Το οποίο μας το ρούφιξε η κρίση, αυτό. Όχι. Όχι, αφού στιγμή... αυτό γράφεις. Όχι. Λοιπόν, σχηματίζεται αυτή τη στιγμή μια φιλική εταιρεία νέου φιλελληνισμού, η οποία θα μας στηρίξει στα βασικότερα που έχουμε. Από το κούρεμα του δανείου μέχρι το κατοχικό δάνειο, μέχρι την Κύπρο. Όλα τα μεγάλα θέματα του ελληνισμού συν τα μεγάλα της Ευρώπης. Τότε, Γιώργη, το όνομα Ελλάδα ήταν κωδικός για την ελευθερία όλης της Ευρώπης. Ναι. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι αυτοί, η γενιά αυτή βυρονική. Ήρθαν και έπεσαν στην Ελλάδα, διότι το όνομα Ελλάδα ήταν η πατρίδα του φιλελευθερισμού, του φιλελληνισμού, του ρομαντισμού, με κατάλαβες. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Θα πέσουν τα όρατα τείχη της Ευρώπης μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια άλλη ιστορία που σας αρέσουν αυτές. Γιατί βρίσκομαι στο απογόνο. Εγώ θέλω να κάνουμε και μερικές ερωτήσεις. Προσέξτε, τη μαύρη τρούπα. Έχω στείλει μια φωτογραφία. Βάλτε τη μαύρη τρούπα να τη δουν. Για βάλτε τη μαύρη τρούπα. Που είναι τη μαύρη τρούπα και από.
Φαίνομαι εγώ από κάτω, ναι. Τη βλέπετε αυτή. Εσύ είσαι αυτός. Ναι, ναι, εγώ είμαι αυτός. Είναι βόρειο-ανατολικός Παρνασσός πάνω από την Τιθωρέα. Δηλαδή από τη Βελίτσα που λέμε. Ναι. Εκεί μέσα τώρα, Γιώργη, που βλέπεις αυτή την τρύπα, είναι η μαύρη τρύπα του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μέσα είναι ολόκληρα δωμάτια, λαβύρινθος. Είναι τραυματισμένος. Εκεί λοιπόν έγινε ένα φωνικό μεγάλο. Ένας που σκοτώθηκε, ο Φέντον, που κανείς δεν τον έψαξε μέχρι σήμερα, από πού καταγόταν η σκούφια του. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που έπεσε εκεί. Εκεί ήταν μια πύργος της Βαβέλ. Εκεί, ας πούμε, ήταν ο Τρελόνινας, συνοδοιπόρος του Μπάιρον. Εκεί έμενε η Ανδρούτσενα, η αδερφή του Ανδρούτσου, η Ταρσίτσα που έκανε παιδί με τον Τρελόνι, μια ζέλα που παίζει στο βιβλίο μέσα κλπ. Τέλος πάντων, βρίσκω τα ίχνη του Φέντον. Ένας μεγάλος επιστήμονας, σήμερα από τους μεγαλύτερους, θα δείτε και φωτογραφικό υλικό που έχω. Όποιος πατήσει το www.mimis.gr θα δει εκατοντάδες φωτογραφίες. Ναι, Mimis.gr. Θα δείτε εκατοντάδες φωτογραφίες που στηρίζουν αυτή την υπόθεση. Από εκεί ξεκίνησα τώρα εγώ, Γιώργη. Δηλαδή, ξανά έκανα όλες τις διαδρομές του Παρνασσού. Σκεφτείτε ότι από το Καστρί, που είναι δηλαδή η Δελφή, από το Καστρί μέχρι την Τιθωρέα, το βόρειο-ανατολικό Παρνασσό, το περπάτησα όλο το μονοπάτι. Αν βάλετε, θα δείτε τα παιδιά που πήγα μαζί τους. Γιατί εκεί που περπάτησε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Καραϊσκάκης, ο Γκούρας, ο Πανουριάς κλπ., ξαναπέρασαν. Πρόσεξε, Δημήτρη. Όλη η Βρετανική Αποστολή. Το 44 και κάποιοι που σήμερα πήγαν. Γιατί πήγαν? Ένας κοιμήθηκε μέσα στη μαύρη τρούπα. Λέω, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ποιοι ψάχνουνε? Και ταυτόχρονα, επειδή έκανα έρευνα σε τέτοια θέματα, γιατί έγινε και ένα φωνικό άλλο, με καλεί η αστυνομία του Λονδίνου, επιθεωρητής Άχτων, και μου λέει, γιατί ψάχνετε τη δολοφονική απόπειρα που έγινε στον Patrick Lee Fermor? Το ξέρει τον Patrick Lee Fermor, πήγαν απαγωγή κράιπ, έτσι. Βέβαια. Ποιος του έβαλε βόμβα στην Καρδαμίλη το 79 τη μέρα του Πάσχα? Ακριβώς. Ο Patrick Lee Fermor έκανε ένα ολέθριο σφάλμα, εγώ προσωπικά του το είπα. Τώρα περάσαν τα χρόνια και μπορούμε να το πούμε. Έκανε το σφάλμα. Έχει πεθάνει, να πούμε στους τηλεθεατές. Ναι, έχει πεθάνει. Πέταξε ότι οι κομμουνιστές τη βάλανε. Θα δείτε στο βιβλίο, ούτε ασχολήθηκαν ποτέ κομμουνιστές με τον Patrick Lee Fermor. Ναι. Τίποτα, ένα φυλάδιο βάλανε του κουκουέ που ήταν προβοκάτσια τελείως. Αστεία. Ακόμα και ο Ελεύθερος Κόσμος είπε τίποτα. Μια σαχλαμά. Μην φεύγουν τα γράμματα από κάτω. Λοιπόν. Πες μας κάτι τελευταίο. Το βιβλίο σου είναι αλέγκρα, είναι καταπληκτικό, είναι μαγικό βιβλίο. Μισό λεπτό. Θα σου πω μια ιστορία την τελευταία. Δεν προλάβαινες. Διόλεξες. Ωραία, τελειώνω. Μπορείς να φανταστείς ότι η Εσμέ, η γυναίκα του Χουρσίτ Πασά, στην κατάληψη Τριπολιτσίας ερωτεύτηκε το Γιώργη το Μαυρομιχάλη, έμεινε έγκυος. Τη βίασε τώρα. Τι Όχι. Τον ερωτεύτηκε παράφορα και τον καθοδηγούσε κιόλας. Ο μορφωνιός ο Γιώργης Μαυρομιχάλης. Ναι. Τι απέγινε αυτό το παιδί? Γιατί αυτά την έπαιρνε ο άντρας, έδωσε 140 εκατομμύρια γρόσια στο Γκολοκοτρώνη και στον Μπεντρόπε για να πάρει το χαρέμι του πίσω, ο Χουρσίτ Πασάς. Και ο Σουλτάνος λέει, όχι, θα τη φέρετε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί? Ήταν αδερφή του Σουλτάνου. Είναι η Εσμέ Σουλτάνα που είχε τυχείο. Λοιπόν, επειδή γίνεται λοιπόν τώρα, εγώ βρήκα το παιδί, βρήκα τους απογόνους της Εσμέ Σουλτάνας. Θα τα διαβάσουμε, ψηφίσουμε, είπα. Θα τα διαβάσουμε στη Αλέγκρα όλα αυτά. Πρόεδρο Δημοκρατίας, θα ψηφίσεις? Τώρα είναι δυνατόν? Είναι όπως λέει το άδυτο, μέσα έχω μια σκηνή, είναι πάντα ο Ιδίπους επικολωνώ. Ναι. Λέει, ξένε, τώρα περνάς το άδυτο. Λέει, εδώ δεν χωράει καμιά μιλιά. Έτσι με το κεφάλι σκεφτό, πέρασε, μη μιλάς. Εδώ είμαστε σε ένα ιερό χώρο. Θα διαβάσεις το βιβλίο και θα βγάλει φορά. Ιερό χώρο, εσύ διάλεξε να στη βουλή. Δεν διάλεξα εγώ. Οπότε πες μας τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Πρόσεξε να δεις. Είναι δυνατόν να με θεωρείς ένα τόσο επιπόλαιο άνθρωπο που στο τέλος μιας εκπομπής θα γίνω κουκί και θα σου πω, α, κουκί, είμαι κουκί. Όχι. Θα καπάρω ολοκληρωμένη θέση έγκαιρα. Ο καθοδηγητής μου λέει στις 24 είναι νωρίς, στις 26 είναι αργά. Άρα στις 24. Βρες εσύ με το μυαλό σου ποιοι είναι 24. Είναι μια απάντηση. Δηλαδή, τώρα αρχές Νοεμβρίου είναι νωρίς, ναι. Τέλος Δεκεμβρίου είναι αργά. Ανταλαμβάνεσαι? Άρα, μιλήσω αναλυτικά. Διότι δεν μπορώ να γίνω κουκί, θα σου απαντήσω στρατηγικά. Μην γίνετε κουκί. Θα σου απαντήσω στα θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν την αβεβαιότητα, την ασάφεια. Όλα άρα αυτά, όλα παίζουνε. Όχι, εγώ μέσα, έχω αποφασίσει μέσα μου. Εκτός και αν γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Έχω αποφασίσει το σύστημα. Και αν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, ναι. Αλλά έχω αποφασίσει μέσα μου. Αλλά επειδή είμαι παλαιά καραβάνα, δεν μπορεί να με κάνει. Καλά, εσένα. Ποιο θα τα βάλει μαζί σου? Βρε, όλοι τα βάζετε, αλλά τέλος. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, λέει, άκου να του πω μια μαντίνα. Λέει, μην τα σκορπά στα λόγια σου, σαν άχυρα σταλόνι.
Γιατί τα παίρνει ο άνεμος και ποιος τα ανεμαζώνει. Εδώ πέρα, ξέρεις ποιος κυβερνά την Ελλάδα. Είμαστε εχμάλωτοι της ρητορικής που εσείς υποβάλλετε. Τώρα τα ανακάλυψες. Δηλαδή ο καθένας πετάει μια κουβέντα και είναι δέσμιος μετά το καθένα. Τώρα τα ανακάλυψες. Τόσα χρόνια που κλωθογυρίζεις μέσα στο σύστημα, τώρα τα ανακάλυψες όλα. Που έγινες ανεξάρτητος. Όχι ρε, κοίταξε, αυτό είναι αφορά όλα τα κόμματα, όλες τις εποχές, αλλά τώρα λόγω των μέσων πια είναι πιο ισχυρό. Καλημέρα. Καλέγκρα. Καλημέρα. Απόψε στο Μέγκα, στις 9 και 10, The Music School. Ο πρώτος ημιτελικός. 8 παιδιά διαγωνίζονται. Ένα περνάει στην εξάδα του τελικού. Στις 11 και 10, δείτε ξανά Μάνα εξ ουρανού. Και τα μεσάνυχτα, μια διαφορετική εκπομπή λόγου. Μέγκα, Μέγκα. Τα νέα στηρίζουν τους μαθητές. Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλα 2.500